Μας Κώστας Τσουκαλάς, εργατολόγος. Καλή σας μέρα, κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, για πες μας τώρα, αυτές οι αλλαγές που γίνανε, πόσο σημαντικές είναι, τι αλλάζει, τι δεν αλλάζει, και δώσ' μας μια εικόνα πώς διαμορφώνεται τελικά. Γιατί μίλαγα, ας πούμε, με κάποιο υψηλό, έτσι, υψηλά ιστάμενο από τους δικηγόρους. Και είπε ότι οι αλλαγές που κάνει, για παράδειγμα, μίλαγα όχι δημοσίως, κάτι δίνει, γι' αυτό δεν λέω ονόματα. Και είπε, οι αλλαγές που γίνονται τώρα, λέει, είναι σημαντικές για μας. Δεν μας λύνουν τα θέματα όλα αυτά που θέλουμε, αλλά λιένουν πάρα πολύ το αρχικό σχέδιο. Για πες μας. Όσον αφορά το φορολογικό, αν το ζήτημα είναι αυτό, προφανώς υπάρχουν αλλαγές οι οποίες είναι θετικές και όσον αφορά το τζίρο και όσον αφορά τις εξαιρέσεις οι οποίες τίθενται και βέβαια κύριε το οποίο βάζει που λέει ότι στην ουσία αν κάποιος έχει δεν θέλει τεκμήριο μπορεί στην ουσία να ελεγχθεί. Το οποίο βέβαια μοιάζει, ξέρετε, λίγο σαν ένα παιχνίδι με την έννοια ότι ένας έλεγχος δεν είναι ένα πράγμα με μία χρήση. Ναι. Από την άλλη μεριά, το βασικό ζήτημα κατά τη γνώμη μου είναι ότι υπάρχει μια αντίθεση στο νομοσχέδιο. Mm-hmm. Ότι θεωρεί τον επαγγελματία, τον ελεύθερο, επί της αρχής τεκμαρτά ότι βγάζει ένα εισόδημα, ενώ μια εταιρεία δικηγόρων, μηχανικών, γιατρών, επαγγελματιών, δεν την θεωρεί ότι έχει χρήματα που δεν δηλώνονται. Mm-hmm. Αν εγώ κάνω μια εταιρεία με έναν άλλο δικηγόρο μαζί, μπορούμε να δηλώνουμε ζημία. Και εκεί πέρα κανένας να μην ασχοληθεί με το αν υπάρχει τεκμήριο ή όχι. Άρα είναι σαν να στοχοποιεί σε έναν βαθμό τον ελεύθερο επαγγελματία, τον ασχολούμενο, αυτόν ο οποίος στην ουσία βιοπορίζεται και ανήκει στη μικρομεσαία τάξη. Ένας δικηγόρος, ο οποίος παράδειγμα ανήκει στην πολύ ανώτερη τάξη, θα έχει συνήθως είναι σε μια δικηγορική εταιρεία. Ναι, για παράδειγμα. Ναι. Εδώ λοιπόν τι κάνει, εδώ ασχολείται μόνο με το κομμάτι αυτών οι οποίοι είναι αυταπασχολούμενοι. Χρειάζονται κατά τη γνώμη μου και άλλες αλλαγές στο θέμα του τζίρου. Ναι. Και ακόμα και τώρα ο αλγόριθμος όπως είναι παράγει πολύ μεγάλη επιβάρυνση σε κάποιες κατηγορίες. Αυτό με το 5% που βάζουν την προσάπτωση 5%, ακριβώς. Χρειάζονται ακόμα να υπάρξουν αλλαγές όσον αφορά ότι οποιοδήποτε έλεγχος να γίνεται με βάση το έτος εκείνο, τη χρήση, και να μην πάμε σε μια διαδικασία προς τα πίσω. Απ' την άλλη μεριά, αν εγώ ή οποιοδήποτε έχει κάνει δαπάνες οι οποίες μπορεί να μην εξηγούνται εύκολα εκείνη τη χρονιά. Δεν μπορεί να ελέγξει. Mm. Μπορεί να έχει την προηγούμενη χρονιά ένα χι εισόδημα το οποίο να επαρκεί για αυτό. Mm. Χρειάζονται αλλαγές. Γίνανε ήδη αλλαγές. Είναι πραγματικότητα αυτή. Και αυτό φαίνεται είναι και ένα δείγμα της πείσης που ασκήθηκε και από τους επαγγελματίες και από πάρα πολλούς κλάδους και την γενική εικόνα. Εγώ έχω μια διαφορετική γνώμη, θέλω να την καταθέσω, δεν είναι τώρα ερώτηση, είναι άποψη σε μια κουβέντα. Εμένα μου φαντάζει σαν την καλύβα του Χότζα. Βάζεις, λες είναι 600, είναι κόστος με βάση τον προϋπολογισμό, 600 εκατομμύρια παίρνω από αυτό το συγκεκριμένο μέτρο και μετά λέει βγάζω, παίρνω μόνο 550 εκατομμύρια. Άρα έκανε ελαφρύνσεις. Εντάξει, ο στόχος διαβούλευσης πάντα αυτό είναι όμως. Γι' αυτό μπαίνουν στη διαβούλευση τα νομοσχέδια. Όχι. Το ότι φέρνω κάτι αρκετά πιο σκληρό και υπερβολικό για να πάω να το κάνω πιο λογικό, για να μπορέσω να διατηρήσω μέσα στο νομοσχέδιο πράγματα τα οποία θέλω, προφανώς το κάνω. Είναι σκοπιμότητα και η διαβούλευση το υποκρύπτει αυτό. Γι' αυτό το βάζει σε διαβούλευση το νομοσχέδιο. Γιατί και μάζεψε 2.800 παρατηρήσεις. Είναι νομίζω πολύ μεγάλος αριθμός σε διαβούλευση αφορά, το νομοσχέδιο. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Θα ξαναπώ τα γεγονότα. Λέγαμε για τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου επιβάρυνε υπερβολικά 10-15% των επαγγελματιών. Αυτό εδώ επιβαρύνει πολύ μεγαλύτερη κατηγορία, αλλά από λιγότερα στον καθένα. Άρα αφορά πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, εγώ έχω άλλη άποψη του νόμου Κατρούγκαλου. Δεν νομίζω πως ήταν μόνο το 10-15%, γιατί δεν θα κλείνανε μαζικά τα μπλοκάκια τότε, Κώστα μου. Μόνο στο δικό μας κλάδο κλείσανε 80% των συναντών, κλείσανε τα μπλοκάκια τους. Βάσει των νούμερων που δίνανε οι κυβερνήσεις, το 20% πήρε σε μεγάλη φορά. Οι κυβερνήσεις δεν είναι. Πολύ μεγάλη. Ήταν λάθος ο νόμος Κατρούγκαλου. Δεν συζητάμε. Είχε χαρακτηριστεί ζημευτικό για το εισόδημα. Και να συμπληρώσω και κάτι. Και διατηρείται σε πολύ μεγάλα. Σε πολύ μεγάλες προβλέψεις το νόμος Κατρούγκαλου. Ναι, εγώ μιλάω για το άρθρο του νόμου Κατρούγκαλου. Ναι, ναι, αυτό είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας. Το οποίο καταργήθηκε μετά. Δεν ισχύει πλέον. Δηλαδή, είναι, αν κάτι κατήργησε η σημερινή κυβέρνηση, είναι ακριβώς το σύστημα των επαγγελματιών. Όλα τα άλλα του νόμου Κατρούγκαλου θα διατηρηθεί. Αυτό λέω. Αυτό το κατήργησε. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στα κόκκινα δάνεια τώρα.
Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία και για το νομοσχέδιο αυτό. Ακριβώς. Δώστε μας μια εικόνα, έτσι, γιατί υπάρχει μεγάλη διαμαρτυρία τον κόσμο για ένα πράγμα, για τα funds κυρίως του service, όπου δεν τους δίνουν στοιχεία. Ζητάμε στοιχεία, λέει. Πώς δίνουν, οι τράπεζες δίνουν. Τα funds δεν δίνουν στοιχεία τώρα πια για το πώς εξυπηρετείται ένα δάνειο από την αρχή του μέχρι τώρα. Τα funds δεν δίνουν. Ναι. Και όταν τους λες, πρώτα την τράπεζα που το πούλησε, ναι, λέει, δεν μπορώ να τη ρωτήσω. Ναι. Δηλαδή, ο δανειολήπτης αυτό, σήμερα, αυτό ας πούμε. Να μάθει, ναι, ποια είναι η ιστορική εξέλιξη της οφειλής. Το οποίο το χρειάζεται και στα δικαστήρια αυτό, το χρειάζεται. Ακριβώς. Όχι, και σου λένε, μας χρωστάς τόσα ξαφνικά. Ναι. Πώς ρε παιδιά, από πού, εξηγήστε μου. Όχι. Ναι. Στέλνεις mail, στολές, εισόδικα, δεν απαντάει. Το θεραπεύει αυτό το νομοσχέδιο, ασχολείται με αυτό. Ναι. Επί της αρχής το ζήτημα αυτό, το οποίο δεν είναι ο πυρήνας της υπερχρέωσης, αλλά είναι ένα θέμα να μην είναι ξεφραγωμένο. Δεν είναι και αυτό, ναι. Η λειτουργία είναι σημαντικό θέμα. Υπάρχουν θετικά βήματα. Mm-hmm. Έχω αμφιβολία αν αυτή η πλατφόρμα, γιατί τι λέει το νομοσχέδιο, ότι υπάρχει μια πλατφόρμα ψηφιακή μέχρι το Μάρτιο, στην οποία θα μπαίνει ο Τσουκαλάς, ο δανειολήπτης και θα μπορεί να δει στο τάδε ΦΑ τι χρωστάω, τι επιτόκιο τρέχον έχει, ποια είναι η τρέχουσα δόση. Σήμερα δεν ξέρουμε καν με τις αλλαγές των επιτοκίων ποια είναι η τρέχουσα δόση. Mm-hmm. Οι άνθρωποι πληρώνουν και τους λένε 6 μήνες μετά, ας χρωστάς 500 ευρώ από τα επιτόκια. Με ενημερώσατε, όχι. Μου στείλετε εξτρέ, όχι. Απλά στο λέμε τώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχω αμφιβολία αν θα φέρετε όλη η ιστορική. Αυτό που ακούω, Κώστα, ότι από τις 21 εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά, ότι οι πιο πολλές με τα κριτήρια που μπαίνουν και αυστηροποιούνται, πολλές από αυτές μόνο δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν, ισχύει ή απλώς λέγεται ως επιχείρημα για να λέγεται. Και ναι, για ποιο λόγο. Ένα δάνειο μπορεί να πουλιέται σε φαντ, να παραμένει η εταιρεία διαχείρισης και να πουλιέται σε φαντ ανά 3 μήνες. Ή να αλλάξει εταιρεία διαχείριση ανά 3 μήνες. Ναι. Ο δανειολήπτης δεν ξέρει καν πού να απευθυνθεί. Με το που βρει ποιος είναι, του λένε το έχουμε δώσει αλλού. Είναι δηλαδή ένα στοιχειώνας στον οποίο οι άνθρωποι δεν βγάζουν άκρη και αναγκάζονται και να δαπανούν και χρήματα σε δικηγόρους. Ναι, για πράγματα τα οποία δεν είναι νομική εργασία. Το να πάρω τηλέφωνο και να ρωτάω ποιο είναι το επιτόκιο. Δεν είναι κάποιο κακή δουλειά του δικηγόρου. Ναι. Έχουμε φτάσει δηλαδή και εμείς, το οποίο μπορεί για εμάς προφανώς να είναι μια δουλειά και να ανοιγόμαστε. Γιατί είναι ένα σκόπο. Αλλά δεν είναι το σωστό. Εμείς έχουμε σπουδάσει με τον δικηγόρο για να κάνουμε νομικές ενέργειες. Έχουμε φτάσει στο να πρέπει να ρωτάμε για τον πελάτη μας τι επιτόκιο έχει και να μην παίρνουμε ούτε εμείς απάντηση. Ναι. Έχουμε φτάσει να στείλουμε εξουσιοδότηση στον πελάτη μας και να μας δίνει την ελέγχη την εξουσιοδότηση νομική υπηρεσία. Λέτε, λοιπόν, πέρα από αυτό ότι αυτό που το νομοσχέδιο μπορεί σε ένα βαθμό να το βελτιώσει αυτό, αλλά δεν το αντιμετωπίσει. Ναι. Αρχής, το δούμε στην πράξη, θεραπεύει σημεία. Τα σημεία τα άλλα του νομοσχεδίου ποιο είναι. Στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καλώς έρχεται και λέει το εξής. Τα ευάλωτα νοικοκυριά θα είναι ο αλγόριθμος της πλατφόρμας υποχρεωτικός για τους servicers και αν ο servicer έχει άλλη γνώμη, ναι, θα μπορεί να πάει δικαστικά για να το ανατρέψει. Αν δηλαδή ο ξενάκης, ναι, είναι ευάλωτος, θα μπαίνει στην πλατφόρμα, θα του βγάζει μια ρύθμιση, αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τα servicer, θα παίρνει ο ξενάκης τη ρύθμιση αν του αρέσει, θα έχει δικαίωμα ο ξενάκης να αρνηθεί. Ναι. Και αν το key fund θεωρείται ότι ο ξενάκης είναι κακοπληρωτής, θα πρέπει εκείνο να πάει δικαστικά να το αποδείξει. Μάλιστα. Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη. Με ποια διαφορά? Οι ευάλωτοι είναι ελάχιστοι, τα κριτήρια ευαλωτότητας παραμένουν. Είναι τα 7 χιλιάρικα, Ναι, τα 7 χιλιάρικα δεν είναι. 7.000 ευρώ ο άνθρωπος δεν αφορά κανένα μισθωτό. Έτσι. Κανένα 600 ευρώ το μήνα είναι πιο κάτω από το κατώτατο μισθό. Έχει δίκιο. Ναι, σωστό. Δηλαδή έχουμε φτάσει και είναι λίγο, κατά τη γνώμη μου, σαν να είναι. Σαν να κοροϊδευόμαστε με την έννοια ότι ενώ γίνεται κάτι θετικό, ναι, για ποιο λόγο να έχει αντίκρισμα το θέμα, ναι, να έχει αντίκρισμα. Να ικανοποιήσει τα κριτήρια. Σωστό, σωστό. 7.000 ευρώ ήταν το 17. Ναι. Σήμερα έχουμε άλλη ακριβία, άλλο πληθωρισμό και άλλου μισθού προφανώς. Ναι. Δεν είναι η χώρα στην ίδια κατάσταση. Εντάξει, είναι σε καλύτερη πλευρά. Πάντως 600 ευρώ δεν μπορεί να είναι. 500, ναι, και λιγότερο από 600 ευρώ. Με του 17. Εγώ κάνω δύο επισημάνσεις. Μία, να αλλάξουν τα κριτήρια, ναι, και λέω και κάτι άλλο. Αφού η κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτός ο αλγόριθμος είναι σωστός. Ναι. Για ποιο λόγο να μην αφορά όλες τις κατηγορίες, όχι μόνο τους ευάλωτους, ναι, και προφανώς μέχρι το δικαίωμα ο πιστωτής, αν θεωρεί ότι ο χ δανειολήπτης κακώς πήρε τη ρύθμιση αυτή, ναι, να πάει δικαστικά. Μάλιστα. Άρα θα έπρεπε να είναι κατά τη γνώμη μου υποχρεωτικό για όλους, ναι, και να υπάρχει ο δικαστικός έλεγχος να μπορεί ο πιστωτής να αποδείξει ότι δεν έπρεπε να πάρει τη ρύθμιση αυτή. Λοιπόν, τρίτον, ναι, για παράδειγμα. Είναι σημαντικό και αυτό και κλείνω. Τι λέει ο αλγόριθμος, λέει η κυβέρνηση, θα μπορεί με μια υπουργική απόφαση να είναι το κούρεμα ακόμα και 28% σε σχέση με την εμπορική αξία του ακινήτου. Ποιος ορίζει την εμπορική αξία? Οι services. Άρα αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ερχόμαστε και σήμερα, για ποιο λόγο δεν έχει δουλέψει η πλατφόρμα? Έχω εγώ ένα σπίτι που κάνει 200.000. Προστάω 300.
το λογικό είναι να μου γίνει ένα κούρεμα και να δω τις 200. Ναι. Ο σερβισερ στην πλατφόρμα μου προσδιορίζει το σπίτι μου ότι κάνει 400.000. Άρα μου λέει δεν έχει κούρεμα. Ναι. Άρα πρέπει να αλλάξει το ποιος ορίζει την εμπορική αξία. Υπάρχει στόμα ορκωτών εκτιμητών. Υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να φανεί ποια είναι η εμπορική αξία. Αγγελίες μόνο να δει κάποιος. Ναι. Να μην τις εκτιμά μόνο μονόπλευρα το ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Είναι σαν να συμβαλλόμαστε οι δυο μας. Και εγώ να έχω και το μαχαίρι και το βεμπόνι. Και εγώ να καθορίζω και τι μου χρωστάς και πώς θα κάνει η περιουσία σου και τα πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Καλημέρα, Κώστα Τσουκαλάς. Καλημέρα. Οπ, να και το μπορώ.